ο άγνωστος μηχανισμός της γύρανσης και πόσο αυτός επηρεάζεται από σοβαρές ασθένειες μπαίνει στο μικροσκόπιο έρευνας που κάνει το γύρο του κόσμου με τη σφραγίδα του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Τα αποτελέσματα της έρευνας δημοσιοποιούνται στο έγκριτο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Nature Aging, ενώ φαίνεται ότι θέτει τις βάσεις για να λάβει η επιστημονική κοινότητα σημαντικές απαντήσεις για ζητήματα που αφορούν σοβαρές ασθένειες. Ειδικά βλαβών που αφορούν τον πυρήνα του κύτταρου, εκεί δηλαδή που είναι αποθηκευμένο το DNA, η γενετική πληροφορία για το κύτταρο. Οπότε λοιπόν ενεργοποιώντας αυτό το μηχανισμό μπορεί κανείς να επεκτείνει την διάρκεια ζωής των κυττάρων και βέβαια έτσι να έχει και μια γύρανση ελεύθερη από παθολογίες, από παθολογικές καταστάσεις που ξέρετε ότι συνοδεύουν τη γύρανση όπως νευροεκφυλιστικές νόσοι, η νόσος Αλσχάιμερ για παράδειγμα, η νόσος Πάρκινσον. Οι ερευνητές του Ινστιτούτου Μαργαρίτα Έλενα Παπανδρέου, Γιώργος Κωνσταντινίδης και Νεκτάριος Ταβερναράκης θέτουν τις βάσεις ώστε στο μέλλον η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα να έχει δυνατά όπλα στη φαρέτρα της στην αντιμετώπιση ασθενειών, προλαβαίνοντας το γύρας που προκαλείται από αυτές. Αλλά είναι ακόμα νωρίς να μιλήσουμε για κάτι τέτοιο. Είμαστε στη φάση της κατανόησης αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, πριν φτάσουμε στο σημείο να μπορούμε να παρέμβουμε, θα πρέπει πρώτα να κατανοήσουμε, γιατί αλλιώς δεν μπορούμε να παρέμβουμε αποτελεσματικά. Πέρα από το μηχανισμό της γύρανσης, οι επιστήμονες προσπαθούν να κατανοήσουν και το μηχανισμό της αναπαραγωγικής γονιμότητας και πόσο αυτός επηρεάζεται. Το ενδιαφέρον που αποκαλύψαμε με αυτή την έρευνα επίσης είναι ότι από ό,τι φαίνεται οι μηχανισμοί αυτή της γύρανσης σχετίζονται και με την αναπαραγωγική διαδικασία. Δηλαδή αυτό που βρήκαμε είναι ότι μεταλλάξεις στα συγκεκριμένα γονίδια που εμπλέκονται στη διαδικασία της γύρανσης και της αυτοεπιδιόρθωσης βλαβών, όπως σας είπα, μέσα στα κύτταρα. Μεταλλάξεις σε αυτά τα γονίδια λοιπόν βρέθηκαν σε ανθρώπους με μειωμένη γονιμότητα, δηλαδή κυρίως σε περιπτώσεις που έχουμε καρκίνο των οωθικών στις γυναίκες.